Πάμε απευθείας στο Βουκουρέστι, στο σημείο του δυστυχήματος. Εκεί βρίσκεται η απεσταλμένη μας Βαλεντίνα Καραγεωργίου για να μας δώσει όλες τις τελευταίες πληροφορίες. Καταρχάς, Βαλεντίνα, για το πώς είναι η κατάσταση της υγείας των ανθρώπων που νοσηλεύονται. Καλό μεσημέρι, Λένα, από το Βουκουρέστι. Να ξεκινήσουμε με την κατάσταση της υγείας των ανθρώπων που ήρθαν για να κάνουν χριστουγεννιάτικες διακοπές εδώ στο Βουκουρέστι. Αρχικά έχουμε έναν νεκρό ηλικίας 58 ετών άνδρας, ο οποίος σύμφωνα και με το περιβάλλον του περίμενε πώς και πώς το συγκεκριμένο ταξίδι για να ξεσκάσει. Ήθελε να κάνει Χριστούγεννα στο Βουκουρέστι. Δυστυχώς όμως η μοίρα έπαιξε άσχημο παιχνίδι για αυτόν και δεν κατάφερε να φτάσει καλά-καλά στην πόλη. Τώρα έχουμε μια 62χρονη γυναίκα, η οποία από εχθές νοσηλεύεται σε νοσοκομείο εδώ στην πόλη διασωληνωμένη. Ωστόσο, για αυτήν τα νέα φαίνεται πως είναι κάπως καλύτερα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε μέχρι στιγμής, φαίνεται πως ξύπνησε από το τεχνητό κόμμα στο οποίο βρισκόταν και δεν είναι πλέον διασωληνωμένη. Έχει αποσωληνωθεί, ενώ έχει δεχτεί και επίσκεψη και από την Ελληνίδα πρέσβη για να δει την κατάσταση της υγείας της. 13 ακόμη άνθρωποι παραμένουν στο νοσοκομείο, όχι όμως βαριά τραυματισμένοι, μεταξύ των οποίων και δύο έφηβοι, των οποίων η υγεία δεν εμπνέει ανησυχία. Και όσοι μένουν για προληπτικούς λόγους, Βαλεντίνα, λογικά θα λάβουν εξιτήριο μέσα στις επόμενες ώρες. Έτσι ακριβώς είναι, Ελένα. Υπάρχουν και κάποιοι οποίοι έλαβαν εξιτήριο εχθές το βράδυ ή δεν ήταν καθόλου τραυματισμένοι και διέμειναν σε ξενοδοχείο, σε κεντρικό σημείο της πόλης, όπου βρεθήκαμε πριν από λίγη ώρα και συνομιλήσαμε με μια γυναίκα η οποία βρισκόταν στο λεωφορείο. Μας είπε χαρακτηριστικά πως ο οδηγός δεν έτρεχε. Είναι απορίας άξιο το πώς έπεσε πάνω στην συγκεκριμένη αψίδα. Ήταν σε κατάσταση σοκ, όπως είναι και όλοι οι υπόλοιποι όσοι βρίσκονταν στο συγκεκριμένο λεωφορείο. Εμείς βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στο σημείο λίγο πριν από το σημείο που έγινε η τραγωδία. Για να καταλάβουμε, να Βαλεντίνα, βρίσκεσαι μπροστά στην πρώτη προειδοποιητική αψίδα με τα μεταλλικά σύρματα τα οποία κρέμονται από αυτήν ή στη δεύτερη λίγο πριν την υπόγεια διάβαση? Βρισκόμαστε στην πρώτη προειδοποιητική αψίδα, όπου βλέπετε και τις μεταλλικές αλυσίδες να κρέμονται από αυτήν. Υπάρχει και σήμανση πάνω από τις αλυσίδες, όπου αναφέρει πως το ύψος των διερχόμενων οχημάτων θα πρέπει να είναι μέχρι 3,5 μέτρα, ενώ με τη βοήθεια του οπερατέρ μας τώρα θα δείτε πως και στο δάπεδο υπάρχει προειδοποιητική σήμανση για το ύψος που χωρά να περάσει κάτω από την αψίδα. Το ερώτημα που γεννάται τώρα, Λένα, είναι πώς ο οδηγός κατάφερε να περάσει από τη συγκεκριμένη αψίδα χωρίς να θορυβηθεί από τον θόρυβο που προφανώς προκλήθηκε όταν το όχημα προσέκρουσε με τις συγκεκριμένες αλυσίδες που βλέπετε πίσω μου. Και στη συνέχεια, εννοείται, πέρασε από την αψίδα και κόλλησε στην δεύτερη αψίδα λίγο πριν από το τούνελ, εκεί όπου και έπεσε πάνω στο λεωφορείο και δυστυχώς είχαμε τόσους τραυματίες αλλά και έναν νεκρό. Ο οδηγός τώρα, ο οποίος φαίνεται πως είναι και το πρόσωπο κλειδί στην υπόθεση, βρίσκεται στο αστυνομικό τμήμα σύμφωνα με πληροφορίες, όπου είναι η κατάθεση από εχθές το βράδυ και αναμένεται, σύμφωνα και με τα όσα θα καταθέσει, να δοθεί φως και να δούμε ποια ήταν τα ακριβή. Και να δούμε ακριβώς, Βαλεντίνα, και τι, γιατί δεν υπήρχε και δεύτερος οδηγός, αν υπήρχε πρόβλημα στο σύστημα πλοήγησης του GPS. Τώρα, εσύ μίλησες με ανθρώπους, με επιβάτες που βρίσκονταν σε αυτό το μοιραίο λεωφορείο και μάλιστα έχεις και βίντεο με τις στιγμές εκείνες, τα επόμενα λεπτά από τη στιγμή της πρόσκρουσης. Είναι στιγμές, λένε, όπου πραγματικά κόβουν την ανάσα. Άνθρωποι εισέρχονται μέσα στο λεωφορείο και προσπαθούν να απεγκλωβίσουν όσους βρίσκονται εκεί. Ενώ, όπως μας είπαν και αρκετοί επιβάτες από το λεωφορείο, ήταν άμεση η κινητοποίηση τόσο της πυροσβεστικής όσο και των ρουμανικών αρχών, οι οποίοι έσπευσαν στο σημείο προκειμένου να τους βοηθήσουν και να τους απεγκλωβίσουν. Να σου πω τώρα πως με μία επιβάτη με την οποία μίλησα, μας έλεγε πως βρίσκεται ακόμη σε κατάσταση σοκ, καθόταν δύο θέσεις πίσω από τον άνθρωπο ο οποίος έχασε τη ζωή του. Ήταν μια πολύ άσχημη εμπειρία, όπως μας την περιέγραψε. Προσπαθεί να το ξεχάσει, ωστόσο βρίσκεται σε σοκ. Και όπως μας είπε χαρακτηριστικά, ο οδηγός δεν έτρεχε. Ήταν μάλιστα πολύ χαρακτηριστικά αργός. Έτσι μας τον περιέγραψε. Βρισκόταν και ένα λεωφορείο ακόμη μπροστά του, το οποίο δεν κατάφερναν να φτάσουν, καθώς πήγαινε πολύ αργά, σύμφωνα με την ίδια, ενώ συνεχώς κοιτούσε τον χάρτη, τον πλοηγό αυτό, τον Google Maps, προκειμένου να δει το πού θα κατευθυνθεί, Λένα. Θα δώσει την κατάθεσή του και μάλλον θα απαντηθούν κάποια από τα ερωτήματα. Βαλεντίνα Καραγεωργίου, σε ευχαριστούμε πολύ.